Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanAdvisor. Μιας και έχει φτάσει η εποχή που οι παραγωγοί ελιάς έχουν αρχίσει να αναζητούν τι λιπάσματα να βάλουν στα δέντρα τους, μια συχνή ερώτηση που προκύπτει είναι η ερώτηση «Να βάλω σύνθετο λίπασμα εξειδικευμένο για ελιά ή να ρίξω το κάθε στοιχείο ξεχωριστά?» Η απάντηση λοιπόν μπορεί να δοθεί κυρίως με μία φυλοδιαγνωστική ανάλυση. Μέσα από μία τέτοια ανάλυση θα δούμε ποια στοιχεία και ποια ιχνοστοιχεία πρέπει να δώσουμε στα δέντρα μας και ποια βρίσκονται σε τιμές τέτοιες που δεν χρειάζεται να τα δώσουμε τη συγκεκριμένη χρονιά. Έτσι θα δούμε καταρχήν αν ταιριάζει το σύνθετο λίπασμα στις ανάγκες της καλλιέργειάς μας και φυσικά αν ταιριάζει ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος που ταιριάζει καλύτερα. Δυστυχώς όμως βλέποντας πολλές αναλύσεις, κατά περίπου 80% δεν ταιριάζει κανένα σύνθετο λίπασμα αν θέμε να κάνουμε ακριβής και επιτυχημένη λίπανση. Τα σύνθετα λιπάσματα έχουν βγει σύμφωνα με τις κατά μέσο όρο ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας. Έτσι, όσον αφορά την ελιά, έχουν συνήθως μία αναλογία στα βασικά στοιχεία 3 μονάδες αζότου προς 1 μονάδα φωσφόρου προς 2 μονάδες καλίου και φυσικά έχουν μαγνήσιο, όπως και λίγο βόριο και ψευδάργυρο. Μοναδικό πλεονέκτημα θα έλεγα ενός τέτοιου λιπάσματος είναι το γεγονός ότι για την επιφανειακή λίπανση έχουμε μία και μοναδική επίσκεψη στο κτήμα, εφοδιάζοντας τυφλά αλλά δίνοντας όλα τα στοιχεία στο δέντρο. Έτσι θα λέγαμε ότι το σύνθετο λίπασμα μπορεί να είναι κατάλληλο για ερεσιτέχνες καλλιεργητές που δεν είναι η κυρία δουλειά τους η ελιά, όπως και επίσης για γεωργούς με χτήματα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και δεν είναι εύκολη η μετάβασή τους 2 και 3 φορές μέσα στο χειμώνα για να γίνουν ξεχωριστά η λιπάνση κάθε στοιχείου. Γενικά όμως η τυφλή αυτή η λίπανση, σύμφωνα με το μέσο όρο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την καλλιέργεια και πολλές φορές αυξάνει το κόστος της λίπανσης, αλλά και δουλειά δεν κάνει. Οι ξεχωριστές λιπάνσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να δώσουμε το κάθε στοιχείο ξεχωριστά την κατάλληλη εποχή, όπου θα δουλέψει καλύτερα. Ως γνωστόν, στοιχεία όπως το κάλιο, ο φόσφορος, το βόριο πρέπει να μπαίνουν νωρίς το χειμώνα, σε αντίθεση με το άζωτο, το οποίο ανάλογα τη μορφή του, μπαίνει προς τις τελευταίες βροχές του χειμώνα. Όταν δίνουμε λοιπόν ένα λίπασμα 21-7-14 στην αρχή του χειμώνα, το Δεκέμβριο, τότε το κάλιο και το βόριο θα δουλέψουν καλύτερα, όμως το άζωτο μπορεί να ξεπληθεί έως και 80%. Αυτό σημαίνει ότι το λίπασμα που πληρώσαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν το παίρνουν καν τα δέντρα μας. Και να ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα, καλά θα ήταν. Εδώ έρχεται και το έδαφος να παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί σε αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH, όσο βόριο ή σίδηρο ή και ψευδάργυρο να ρίχνετε, πάλι λήψεις θα έχετε. Όπως έχουμε δει σε πολλές αναλύσεις εδάφους που έγιναν ταυτόχρονα με φυλοδιαγνωστικές αναλύσεις, σε εδάφη με υψηλά pH, επάρκεια βορείου και πολλές φορές υπερεπάρκεια βορείου στο έδαφος, υπάρχει με ταυτόχρονη μεγάλη έλλειψη στα φύλλα. Άρα συμπεραίνουμε ότι τα δέντρα μας δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτά τα στοιχεία σε τέτοιες συνθήκες pH. Εδώ έρχεται η ανάλυση εδάφους και φυλοδιαγνωστή να μας πει ότι ή διορθώνουμε το έδαφος ή δίνουμε το βόρειο και το σίδηρο από τα φύλλα. Σκεφτείτε να πληρώνετε ένα λίπασμα με άζωτο, φόσφορο, κάλιο, βόρειο, ψευδάργυρο, σίδηρο και ουσιαστικά να δίνετε μόνο κάλιο και φόσφορο. Για το φόσφορο φυσικά βάζουμε και ερωτηματικό, γιατί σε εδάφη χωρίς χούμο και οργανική ουσία μπορεί σε χρόνο αστραπή να γίνει μη διαθέσιμος. Ρίχνοντας λοιπόν το κάθε στοιχείο ξεχωριστά, ξέρουμε ότι τουλάχιστον το δίνουμε την κατάλληλη εποχή και θα δουλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα και με τις λιγότερες απώλειες. Σε συνδυασμό αυτού με αναλύσεις, ξέρουμε επίσης τι μπορούμε να δώσουμε από το έδαφος και τι όχι. Ποια στοιχεία θα γίνουν με διαφυλική λίπανση, ποια δεν χρειάζεται καθόλου να τα προσθέσουμε
και τι ποσότητες πρέπει να εφαρμόσουμε από αυτά που χρειαζόμαστε. Έτσι πληρώνουμε το ίδιο ή και λιγότερο και αυξάνουμε κατά μεγάλο βαθμό την απόδοση της καλλιέργειάς μας. Δυστυχώς η λίπανση της θεγείας έχει καταντήσει σούπερ μάρκετ και ρωτάνε όλοι αν θα βάλουμε το Alzabor, το Slowtech, το Πάθηρα της Γιάρα, το Endec, το Newbor κτλ. Και χάνουν την ουσία της θρέψης. Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως να ευνοεί τους περισσότερους και κυρίως τις εταιρείες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστή. Πλέον τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που είναι μεγάλη αμαρτία να δίνουμε λεφτά σε λιπάσματα που θα δουλέψουν στο 30% ή στο 50% τυφλά, παρακαλώντας το Θεό να υπάρξουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες στο χτίμα για την κινητικότητα των στοιχείων. Και να μην κάνουμε τις αναλύσεις που πρέπει, οι οποίες πλέον έχουν ένα κόστος όσο 2 σακιά λίπασμα και μπορούν να φέρουν και να μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε μια σωστή και ορθολογική λίπανση στο χτίμα μας. Αυτά λοιπόν για την επιλογή του λιπάσματος. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.